Ο Λευκό Οίκο προέβησε μια σημαντική δήλωση σχετικά με τα πυρηνικά όπλα και τη Ρωσία, καθώ η ιστερία είχε υποδαφιστεί στη Δύση σχετικά με την υποτιθέμενη πρόθεση χρήση πυρηνικών όπλων σε μια ειδική επιχείρηση. Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία απόδειξη ότι η Ρωσία προτίθεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Δήλωσε ο Λευκό Οίκο την Κυριακή 9 Οκτωβρίου. Νωρίτερα, τα μέσα ενημέρωση των δυτικών χωρών είχαν γίνει ιστερικά για τι υποτιθέμενε προθέσει τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα κατά τη διάρκεια μια ειδική επιχείρηση. Οι ειδήσει αυτέ διαδόθηκαν στι ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Λευκό Οίκο σημείωσε επίση ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και να αρχίσουν διαπραγματεύσει μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Να υπενθυμίσουμε πω η Ρωσία διεξάγει ειδική επιχείρηση αποστρατιωτικοποίηση τη Ουκρανία από τι 24 Φεβρουαρίου. Η προειδοποίηση αυτή έρχεται λίγε μέρε μετά τι απειλέ του Πούτιν που ερμηνεύτηκαν από πολλού ω απειλή ενό πολέμου τη Ρωσία με τη Δύση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και οι σύμμαχοί του θα καταστρέψουν τι ρωσικέ δυνάμει και τον εξοπλισμό του στην Ουκρανία και θα βυθίσουν το ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, αν χρησιμοποιήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν πυρηνικά όπλα. Αυτό προειδοποίησε ο πρώην διευθυντή τη CIA και απόστατο τετράστερο στρατηγό των ΗΠΑ, Ντέιβιντ Πετρέου. Μιλώντα στο ABC News, ο πρώην διευθυντή τη CIA διευκρίνησε ότι δεν έχει συζητήσει με τον σύμβουλο Εθνική Ασφάλεια Jake Sullivan για την αντίδραση των ΗΠΑ σε περίπτωση πυρηνική κλιμάκωση από τη Ρωσία. Κάτι που η κυβέρνηση Biden έχει τονίσει κάθε επανάληψη στη Μόσχα. Για να σα δώσω μια υποθετική απάντηση, θα απαντούσαμε ηγούμενη μια νατοική, μια συλλογική προσπάθεια που θα κατέστρεφε κάθε ρωσική συμβατική δύναμη, που μπορούμε να δούμε και να ταυτοποιήσουμε στα μέτωπα τη Ουκρανία και στην Κρυμαία και κάθε πλοίο του στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Πετρέου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προειδοποίηση αυτή έρχεται λίγε μέρε μετά τι απειλέ του Πούτιν, που ερμηνεύτηκαν από πολλού ω απειλή ενό πολέμου τη Ρωσία με τη Δύση. Ερωτηθήσαν η χρήση πυρηνικών από τη Ρωσία στην Ουκρανία, θα έστερνε τι ΗΠΑ και τον Άτο στον πόλεμο. Ο Πετρέου είπε ότι δεν θα ενεργοποιηθεί μεν το άρθρο 5 περί συλλογική του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, καθώ η Ουκρανία δεν είναι μέλο του ΝΑΤΟ, ωστόσο μια αμερικανική και νατοϊκή απάντηση θα ήταν ενδεδειγμένη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.